Μ' αρέσουν πολύ οι αυτοκινητοδρομίες, είναι το αγαπημένο μου σπορ. Αυτοί εδώ οι αγώνες είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Ολόκληρη η διαδρομή είναι 2.000 μίλια από στενούς και επικίνδυνους δρόμους. Ας δούμε τώρα μερικά μέρη από τη διαδρομή που θα διατρέξουν οι διαγωνιζόμενοι. Ωραία θαύμα, είναι πολύ ωραία. Είναι οι μεγαλύτεροι αγώνες αυτού του είδους από όσους γίνονται στον κόσμο. Εδώ επιδεικνύονται όλα εκείνα τα ευγενή στοιχεία που έχει να μας δώσει αυτό το σπορ. Ήθος, επιδεξιότητα και αγωνιστική συνεργασία. Τι είναι αυτό το ήθος και αγωνιστική συνεργασία, οι βίες! Αγαπητέ Τζόρτζ, εσύ είσαι πραγματικά το τέλειο παράδειγμα αυτών που εμείς ονομάζουμε ήθος και αθλητική συνεργασία. Θα ήθελα να δείξω σε όλους αυτούς τους ηλίθιους το αθλητικό ήθος της Βάντα και τη συνεργασία της. Θα μείνουν κατάπληκτοι, Σάιπ! Τι επιθυμεί μεγαλειοτάτη αν υπέρνει την κακία σας? Θα βγούμε αμέσως για το Μόντε Κάρλο. Για να δείτε τους αγώνες? Όχι, για να νικήσω στους αγώνες. Θα πάω να δείξω σε εκείνους τους ηλίθιους με ποιον τρόπο μπορεί να κερδίσει το κακό ήθος. Πραγματικά, Μπίλι, είναι πάρα πολύ όμορφο το Μόντε Κάρλο. Πρέπει να ξέρεις ότι το Μονακό είναι μια από τις μικρότερες χώρες του κόσμου. Είναι περίπου ένα τετραγωνικό μίλι. Δεν το ξέρω ότι είναι τόσο μικρούλα. Η φίλη μου η Μπέτη, ξέρεις, κάπου εδώ γύρω πρέπει να βρίσκεται. Αρχίζω να φοβάμαι και να τρέμω. Μου φαίνεται πως έγινε σεισμός. Τώρα πρέπει να πηγαίνει καλά. Δεν πρέπει να το πατάς απότομα. Μην ανησυχείς, Μπέτη. Θα το προσέχω όσο γίνεται. Ελπίζω κάποια μέρα να με αφήσουν να οδηγήσω κι εγώ. Δεν το νομίζω. Οι γυναίκες δεν μπορούν να οδηγούν αγωνιστικά αυτοκίνητα. Δεν έχουν από τη φύση τους αυτήν την ικανότητα. Αυτό που λες είναι πολύ αστείο. Αυτού του είδους η οδήγηση, αγαπητή Μπέτη, είναι μόνο για άντρες. Να την, εκείνη είναι! Μπέτη! Τζόρτζ, από εδώ η καλύτερη μου φίλη, Λίλη. Και από εκεί ο Σπορτ Μπίλι και ο Γουίλι. Ει, σταματήστε τον! Έκλεψε το αυτοκίνητο! Σταμάτησε τον! Μπίλι, γρήγορα, κάνε κάτι, σε παρακαλώ! Ήταν υπέροχο το κόλπο σου. Τους φόβησες και έφυγαν χωρίς το αυτοκίνητο. Ήταν πολύ εύκολο, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Θα μπορούσα να κάνω κι εγώ το ίδιο πράγμα, όμως κανένας δεν μου το είπε. Για τα αυτοκίνητα 24, 33 και 46, οι δοκιμαστικές εκκινήσεις είναι ελεύθερες για τον τελικό έλεγχο οδηγήσεως. Πάμε, Μπέτη, ήρθε η σειρά μας. Θα τους αποδείξουμε σε τι φόρμα βρισκόμαστε. Θα σας ξαναδούμε. Ka 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 ka
θέλω αυτόν τον οδηγό για αυτό το αυτοκίνητο. Κατάλαβες εσύ? Μάλιστα, η διαστικοτάτη. Αλλά τι θα γίνει με το Sport Billy? Εγώ θα κοιτάξω γι' αυτόν. Εσύ τον οδηγό και το αυτοκίνητο. Τίποτα δεν θα με σταματήσει να νικήσω σε αυτούς τους αγώνες. Θα τους διδάξω εγώ ποιο είναι το αθλητικό ήθος και η συνεργασία. Πάλιο Κυριακάτη και οδηγέ. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Για πρόσεξε. Θα σου επιτέλους όρθια, παλιοπινακίδα. Τώρα περάστε ελεύθερα. Πόσο γρήγορα τρέχουν. Μίλη, Λίλη, ακούς. Το αυτοκίνητό μας εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε? Πώς δηλαδή? Έτρεχε στον δρόμο πριν από ένα λεπτό και τώρα δεν υπάρχει. Πριν λίγο κάποιοι προσπάθησαν να το κλέψουν. Τώρα εξαφανίστηκε. Νομίζω ότι κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα. Πάμε γρήγορα, Λιλί, θα έρθουμε σε επαφή με τον Όλυμπο. Εδώ, Sport Billy, καλή Όλυμπο. Έλα, Όλυμπε. Έλα, Όλυμπε. Α, γεια σου, Sport Billy. Είμαστε πολύ ευτυχείς που σε ξαναβλέπουμε. Πώς περνάτε, παιδί μου, στο Μόντε Κάρλο? Όχι και τόσο ωραία πανδόσα. Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο χάθηκε. Ω, αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι τρομερό, παιδί μου. Μα είναι πρωτοφανές. Ίσως ο αθλητικός ηλεκτρονικός εγκέφαλος που έχουμε εδώ να μας δώσει κάποια απάντηση. Τα πρώτα στοιχεία αυτής της αναλύσεως μας επιβεβαιώνουν αυτή την εξαφάνιση. Υπάρχει κάποια πληροφορία που μπορείς να μας δώσεις? Τα στοιχεία μας οδηγούν στη Βάντα. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο Μόντε Κάρλο. Ώστε η Βάντα! Αυτό λέει ότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, Λίλη. Ώστε είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, ε! Έχεις απόλυτα δίκιο, Sport Billy. Ας δούμε λοιπόν τι θα μπορέσεις να κάνεις. Η διαδρομή που ακολούθησε το 46. Μια στιγμή, η Μπέτη βρίσκεται εκεί πέρα. Μπορεί να μας βοηθήσει. Πάμε λοιπόν, επιστρέψουμε εκεί που είμαστε. Μπέτη, τι ζητάς εδώ πέρα? Κοιτάζω το δρόμο στον οποίο πέρασε ο Τζορτζ. Ελάτε, νομίζω ότι κάτι βρήκα εκεί κάτω. Σήμα αλλαγής κατευθύνσεως. Εδώ κοντά δεν γίνονται πουθενά έργα που να δικαιολογείται. Από εδώ, παιδιά. Σε εκείνη την πόρτα. Μπράβο, Γουίλι! Σέρλοκ Χόλμς, τι νομίζατε δηλαδή? Είναι κλειδωμένη! Τι θα κάνουμε τώρα? Θα μπούμε από κάποια άλλη πόρτα. Α, κοιτάξτε, ο Sport Billy είναι εκεί, να το! Θαυμάσια! Και τώρα ας ετοιμαστεί να ξαναδοκιμάσει τη φιλοξενία της Βάντας. Περίεργο, η πόρτα είναι ανοιχτή. Ακούστε, είναι κανείς εδώ! Φαίνεται σαν ακατοίκητο. Γουίλι, έλα και εσύ μέσα. Τι κάθεσαι εκεί σαν φοβισμένος γάτος? Δεν κάθομαι καθόλου σαν φοβισμένος γάτος. Κάθομαι εδώ σαν φοβισμένος σκύλος. Κοιτάξτε αυτά εκεί τα γάλματα. Λες και έχουμε μπει σε κάποιο μουσείο του Μονακό. Αυτός είναι Φίνικας, ένας από τους πρώτους κατοίκους της χώρας. Αυτός είναι Ρωμαίος, ο επόμενος κάτοικος. Εκείνος εκεί κάτω είναι ένας Ισπανός. Και ο άλλος δίπλα του είναι ένας Γάλλος. Κοιτάξτε εκεί! Αυτό εδώ καλύπτει όλη την κατάσταση.
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η Βάντα είναι οπωσδήποτε πίσω από όλα αυτά. Πού είναι η Μέτη, 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 πού είσαι? Πώς εξαφανίστηκε, δεν καταλαβαίνω. Και ο Γουίλι, πού είναι ο Γουίλι? Γουίλι! Από εδώ πίσω πρέπει να βρίσκεται. Γουίλι, τι έπαθες, είσαι καλά? Τον κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε μια μυστική πόρτα, αλλά εξευτελίστηκα. Αυτό εδώ είναι ένα μυστικό πέρασμα. Ελάτε από εδώ, παιδιά. Και η Μπέτη? Αν βρούμε τον Τζόρτζ, θα καταφέρουμε να βρούμε και την Μπέτη. Μήπως ακούσατε κι εσείς κάτι? Μη μου πεις ότι άκουσες κάτι, αλήθεια το λες? Ναι, Μπίλι, κι εγώ άκουσα κάτι. Σπουδαία διαπίστωση έκανες. Κάτι μας πλησιάζει, Μπίλι. Επιτέλους, εσύ είσαι Μπέτη, δεν σε κατάλαβα. Δεν φοβήθηκα, δεν φοβήθηκα καθόλου. Εγώ κατάλαβα αμέσως ότι ήταν η Μπέτη. Μπορείς να μας πεις τι έφτιαχνες εδώ μέσα? Ακολούθησε αυτόν τον δρόμο που βγάζει σε ένα διέξοδο. Ας προχωρήσουμε. Μπορεί τελικά να ανακαλύψουμε κάτι. Στοπ! Το αυτοκίνητο! Μας έριξαν σε καταπακτή. Φοβάμαι, Μπίλι, ότι πέσαμε στα χέρια της Βάντας. Ναι, Λίλι, είναι σίγουρο. Και τώρα, αφού εξουδετέρωσα όλους αυτούς τους ηλίθιους, πρέπει να συνεχίσω για να τελειώσω το έργο μου. Εμένα τι θα με κάνεις? Εσύ θα πας τώρα και θα νικήσεις τους μεγάλους αγώνες του Μοντεκάρλο. Για λογαριασμό μου. Βρήκα κάποια λύση, παιδιά. Βιάσου σε παρακαλώ, γιατί αλλιώς θα γίνουμε πίτσα ναπολιτάνα. Δεν θα οδηγήσω για σένα και κανείς δεν θα μπορέσει να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Θα σε κάνω εγώ να αλλάξεις γνώμη αμέσως. Ή κάνεις αυτό που σου λέω εγώ ή καταστρέφω το αυτοκίνητό σου. Μα δεν μπορώ να πάρω μέρος όπως είμαι δεμένος. Όσο γι' αυτό να μην σε ενδιαφέρει εσένα. Σάιμ! Εσύ θα λάβεις μέρος στους αγώνες και εμείς θα σε κατευθύνουμε από εδώ. Θα δουν ότι δεν οδηγώ φυσιολογικά. Κοίταξε τον Σάιμ. Κι αυτός δεν είναι καθόλου φυσιολογικός, αλλά εγώ τον έχω στη δουλειά μου. Πόσο από μακριά. Δεν είναι καθόλου νόμιμο. Και το χειρότερο από όλα είναι τελείως αντιαθλητικό. Αυτό ακριβώς. Το αυτοκίνητο φαίνεται να είναι εντάξει, αλλά χωρίς τον Τζόρτζ είναι τελείως άχρηστο. Μην ανησυχείς, θα τον βρούμε. Μπίλι, πρέπει να τον βρούμε πριν αρχίσει ο αγώνας. Ας μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πριν να είναι αργά. Α, τι θα λέγατε να φάμε κανένα χάμπουργκερ? Κι όμως, εγώ παιδιά κάτι μπορώ να κάνω. Δεν θα αφήσω αυτή τη Βάντα να μας χαλάσει τα σχέδια. Θα οδηγήσω εγώ το αυτοκίνητο. Συμφωνώ με την ιδέα σου, Μπέτη. Και εμείς θα σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οι διαγωνιζόμενοι να πάρουν τις θέσεις τους. Καταπληκτικό! Η Μπέτ θα οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Αλήθεια! Τρελάθηκε! Άκουσε με τώρα! Αν έχεις την επιθυμία να την ξαναδείς, πρέπει να την κάνεις να νικήσει. Εγώ το καταλαβαίνω ότι η Βάντα βρίσκεται κάπου εδώ γύρω. Μπίλι, τώρα χρειάζεται να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ας βγούμε από εδώ μέσα, Λίλι. Α, εγώ παιδιά φοβάμαι, θέλω τη μαμά μου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτε. Ώστε λοιπόν στην ηλικία που βρίσκεσαι θα αφήσεις μια γυναίκα να σε νικήσει. Η Μπέτη δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Ξέρει να οδηγεί θαυμάσια. Εδώ είχε φως προηγουμένως. Εσύ δηλαδή τι λες να έγινε? Θα πρέπει να ντόσβεις ο αέρας, έτσι νομίζω. Ο Θεός, παιδιά, να βάλει το χέρι του να μην καταλήξει σε θρίλερ αυτό το έργο. Μα τι κάνεις εκεί, Γουίλι? Περιμένετε εδώ.
προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας βεβαιώνω ότι πρόκειται για έναν υπέροχο αγώνα. Το αυτοκίνητο 46 και το αυτοκίνητο 13 είναι καταπληκτικά. Αγωνίζονται για τα πρωτεία στα 100 τελευταία μίλια. Και τώρα εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε την κατάσταση. Γιατί δεν προσπαθείς να την καθυστερήσεις? Αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά δεν γίνεται. Όλα εντάξει. Ελπίζω να γίνει κάτι, παιδιά. Κι όλα αυτά για σένα, Βάντα. Σπορτ Μπίλι. Διπλή κατάρα. Κατέστρεψες άλλη μια φορά τα σχέδιά μου. Στορκίζομαι, Μπίλι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που σε ξαναβλέπω. Όχι, τι έγινε. Βοήθεια. Άλλο πρόκειται να συναντήσω σήμερα. Τόσες παραβάσεις δεν έχει κάνει άλλος άνθρωπος. Αντικανονική οδήγηση, παραβίαση του κόκκινου, οδήγηση στο νερό, εκφοβισμός των ζώων. Δεν με παρατάς και εσύ τώρα. Τι? Και συμπληρωματικά απίθεια και αντίσταση στο όργανο του νόμου. Από εδώ και πέρα, Βάντα, σε προειδοποιώ να προσέχεις πολύ. Πού είναι η Μπίλη? Το έσκασε. Ένιασάστε κάποτε θα πέσει στα χέρια μου. Και τότε για να τιμωρηθεί σκληρά θα την υποχρεώσω να μάθει τι λέγεται αθλητικό ήθος. Αγαπητοί μας φίλοι Μπέτ, χαιρόμαστε που νίκησες. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Δεν μου λες σε παρακαλώ, Τζόρτζ, και τώρα τι έχεις να πεις σχετικά με τις γυναίκες οδηγούς? Μου δώσεις ένα καλό μάθημα. Από εδώ και πέρα ξέρω ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνουν και οι άντρες. Να είσαι ήρωας δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Τα καταφέραμε και αυτή τη φορά. Ευτυχώς η Βάντα δεν χάλασε τον Grand Prix του Monte Carlo. Θα ήθελα τόσο πολύ να ξαναγυρίζαμε. Με εγώ δεν θα ήθελα καθόλου. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα εστιατόριο, να καθίσουμε όμορφα, όμορφα και να φάμε. Για να ξαναδούμε γυναίκες να οδηγούν αυτοκίνητα. Μα οι γυναίκες μπορούν να κάνουν κι άλλα εκτός από αυτό. Μπορούν να οδηγούν και διαστημόπλια. Α, το λέει η καρδιά σου, Λίλη. Το ξέρω. Thank you.
Billy. Να διώξεις τα δικό και το κακό αρχοντήγι. Έχεις δύναμη στα χέρια.